Ένα όραμα έγινε πράξη. Ευχή όλης της οικογένειας του Contra Market είναι να σας βλέπουμε κάθε μέρα χαμογελαστού. Contra Market. Contra στις τιμές, κερδισμένοι καταναλωτές. Ελληνικά, ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Και τώρα, επειδή εσείς μας το ζητήσατε, στον χώρο μας θα βρείτε τα πιο φρέσκα, ντόπια κρέατα πάντα στις πιο χαμηλές τιμές. Contra Market και για το κρέας της εβδομάδας. Έχετε λόγο να χαμογελάτε κάθε μέρα. Γιατί να επιλέξω το νέο ιδιωτικό κτέο Οτοδιάγνωσης στην Κοζάνη? Για τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με 4 γραμμές ελέγχου. Για τον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Για την απόλυτα εξειδικευμένη ομάδα μηχανολόγων και μηχανικών. Για τη γρήγορη, υπεύθυνη και φιλική εξυπηρέτηση. Γιατί με ένα απλό τηλεφώνημα στο 24610 75.000 κλείνω ραντεβού στο χρόνο που επιθυμώ. Επιλέγω το νέο ιδιωτικό κτέο Οτοδιάγνωση. Επειδή πρέπει να ξέρω την κατάσταση του οχήματός μου. Αλλά κυρίως επειδή θέλω να οδηγώ με ασφάλεια. Έλεγχος κτέου, επιβατικών, φορτηγών, λεωφορείων και μοτοσυκλετών με υψηλές ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Οτοδιάγνωση. Το πράσινο ιδιωτικό κτέου στην Κοζάνη. Θα μας βρείτε στα φανάρια του κόμβου της Εγνατίας στο δρόμο προς Μελίσια. Επισκεφτείτε και την ιστοσελίδα μας στο otodiagnosi.gr. Οτοδιάγνωση. Τώρα με δωρεάν επανέλεγχο οχημάτων. Στις 19 Δεκεμβρίου το τηλεοπτικό σήμα αλλάζει. Γίνεται ψηφιακό. Λούκας LED. Αποκωδικοποιητές HD σε πολύ χαμηλές τιμές και άμεση εγκατάσταση στο χώρο σας. Λούκας LED. Θα μας βρείτε Υψηλάντου 6 στην Κοζάνη. Τηλέφωνο 24610 28584. Binaural Feeling Recording Studio. Ηχογραφήσεις, μουσικές παραγωγές, ενορχιστρώσεις. Ένας χώρος με άριστη ακουστική για τις ανέσεις κάθε μουσικού. Εξοπλισμένος με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Binaural Feeling Recording Studio. Τολεμαίων 4 και Φων Κοζάνη 37. Τηλέφωνο Vodafone Sigiu 69 47 95 84 82. WhatsApp 69 86 61 79 55. Binaural Feeling Recording Studio. Γιανούλα, για σένα ρώστησα.
Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, βραμάν παρακάθεσαι και κλαις. Στο Σεριάνι Γιαννούλα, Γιαννούλα τσανακαλιώτισα. Κατέβα στο Σεριάνι Γιαννούλα, Γιαννούλα για σένα ρώστισα. Για να σε δουν τα μάτια μου, κι ο πόνος μου να γιάνει Γιαννούλα, Γιαννούλα τσανακαλιώτισα. Κι ο πόνος μου να γιάνει Γιαννούλα, Γιαννούλα για σένα ρώστισα. Και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, και γιατί δε μας το λες, βραμάν παρακάθεσαι και κλαις. Επανήλθαμε μέρος τρίτων με τις γλυκύτατες κυρίες μας. Θα μου επιτρέψετε λίγο να πιαστώ έτσι ανάμεσά σας. Ξέρετε γιατί? Για να σκάσουν οι οχτροί μου με τόσο όμορφες γυναίκες και κυρίες, ένα θερμό χειροκρότημα για τις γυναίκες του συλλόγου μας. Όπως επίσης ένα πάρα πολύ θερμό χειροκρότημα για τον Γιάννη τον Μανέ. Ο οποίος έχει αναλάβει χρέη floor manager. Και πρέπει τώρα να δώσουμε στον Θανάση τον Αριτζόγλου το πιο θερμό μας χειροκρότημα, γιατί θα έρθει να παρουσιάσει τις φορεσιές μας. Θανάση μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και από μένα. Όλα καλά? Λίγο αγχωμένος, πρώτη φορά στο μικρόφωνο. Εντάξει, καθόλου αγχωμένος δεν είσαι. Να πούμε στους κυρίους και στις κυρίες που είναι να παρουσιάσουμε τις φορεσιές να έρθουν εδώ κοντά μας να ετοιμαστούμε. Πολύ όμορφες φορεσιές, πολύ όμορφα χρώματα, πλουμιστά θα έλεγα. Και κυρίως έτσι ένα στυλ elegance, να το πω εγώ. Ένα... Να ξεκινήσουμε πρώτα από την πρώτη φορεσιά μας. Έτσι, ποια κυρία θα έρθει? Ας έρθει Άννα, η πρώτη. Έλα, Άννα μου. Αυτή η φορεσιά είναι από Κωνσταντινούπολη. Έχουμε χρωματιστές φούστες, διάφορα χρώματα, πάντα άσπρο πουκάμισο. Συνοδεύεται με πέρλα, το μαλλί πάντα τέλεια χτενισμένο. Ναι, οι κυρίες ήταν... Είναι μια κλασική φορεσιά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη γρήγορα, Θανάση. Η επόμενη είναι μια από την Κάτω Παναγιά. Να έρθει, ποιος είναι, ποια κυρία είναι η κυρίως να την παρουσιάσουμε? Η Πέτη. Έλα, Πέτη μου. Νομίζω δεν μπορούσατε να διαλέξετε και καλύτερο μοντέλο, έτσι. Εδώ έχουμε μια αρχοντική φορεσιά. Περιοχή Σμύρνης, συγκεκριμένα Κάτω Παναγιά. Πλησί φόρεμα μακρύ, πολύ το βλέπετε. Βαμβακερό πουκάμισο,
Έχουμε την πόρπη στη μέση, τη ζώνη. Συγγνώμη, κόλλησα λίγο. Δεν πειράζει. Το γυλαίκο μας με τα φαρδιά τα μανίκια. Βλέπεις ότι είναι κεντυμένο και βελούδο, στο χέρι. Και βελούδο, στο χέρι, πάντα. Έτσι. Κεντυμένο στο χέρι και το μαντήλι του κίτρινο. Πέτη μου, βλέπω να βγάζει την Μπέμπελη τώρα με αυτά τα φώτα εδώ. Ήδη άρχισες να ζεσταίνεις, άρχισες να υδρώνεις. Πολύ ωραία. Και πάμε στην αντρική, την κλασική τη φορουσιά. Με ένα πάρα πολύ ωραίο γυλαίκο, φίλο, να ομολογήσω. Λοιπόν, έχουμε τη βράκα την κλασική. Έτσι. Άσπρο πουκάμισο και τώρα πάμε στο γυλαίκο που είναι πάντα βελούδινο και έχει τα ίδια σχέδια με τις γκέτες. Μπορούμε να πιάσουμε λίγο τις γκέτες στο τύρι μου, να τις δούμε που είναι κεντητές. Πάρα πολύ ωραία. Ωραία. Μπράβο, ρε Σωτήρη. Έχουμε το ζωνάρι μας. Απαραίτητο και το... Με την απαραίτητη κυλίτσα. Με την απαραίτητη κυλίτσα, ναι, ναι. Κυμπαριλίκι το λένε, όχι κυλίτσα. Έτσι. Και το απαραίτητο κυμπαριλίκι. Και το κλασικό καλπάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές οι συμφορουσές μας για σήμερα. Ένα θερμό χειροκρότημα για το Θανάση μας. Θα μας δώσετε χρόνο, Ραφαέλα μου, θα έρθεις και εσύ εδώ, πριν περάσουμε στο δάσκαλό μας, να μας πει τι χορέψανε οι κυρίες σαν πρώτο χορό, να παρουσιάσουμε λίγο τους χορηγούς μας, να έχουμε λίγο τον χρόνο μας. Καθίστε και εσείς, νομίζω με τον καλύτερο φόντο. Έλα εδώ, Ραφαέλα μου, εδώ κοντά μου. Λοιπόν, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο και στη Φανή Γεράκη, ιδιωτικό κταίο, το Διάγνωση. Στα Μιλίσια Κοζάνης, κινείτε το αυτοκίνητό σας πάντοτε με ασφάλεια, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο πιθανό πρόβλημα. Ο επανέλεγχος είναι εντελώς δωρεάν. Στα Μιλίσια Κουζάνης, όπως είπαμε, στον κόμβο της Εγνατίας αριστερά. Contra Market, το σούπερ μάρκετ που ήρθε και κάνει τη ζωή σας καλύτερη με τις καταπληκτικές τιμές, καταπληκτικές προσφορές σε επώνυμα και μη επώνυμα προϊόντα. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Θα τα βρείτε όλα όπως και να έχει. Binaural Recording Feeling Studio. Ο φίλος μου Δημήτρης έχει κάνει μια καταπληκτική δουλειά. Ένα στούντιο το οποίο ικανοποιεί και το πιο απαιτητικό καλλιτέχνη για να κάνει την ηχογράφησή του. Είναι ανοιχτό καθημερινά για όλους εσάς που θέλετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην ηχογράφησή σας. Και φυσικά Λουκάς Ζήσης, Λουκάς LED, Λουκάς Out, αλλά και Λουκάς MPEG. Τώρα που έρχεται η ψηφιακή εποχή στις 19 του Δεκέμβρη στην Κοζάνη, μπορείτε να προμηθευτείτε τους καλύτερους αποκωδικοποιητές του ψηφιακού σήματος της DJA που την επόμενη Παρασκευή θα μας βρει και στον αέρα η μετάβαση, να πω. Περίπου στις 2 η ώρα θα ξεκινήσει η μετάβαση. Μας ενημέρωσαν από την DJ ότι πρώτα θα περιμένουν να τελειώσει η δική μας εκπομπή και μετά θα κλείσουν το αναλογικό σήμα για να κλείσουν πολύ όμορφα και με μια πολύ ωραία ανάμνηση το αναλογικό σήμα, έτσι. Γαλακτοκομικά προϊόντα του Μαρκάτη, παραδοσιακό γιαούρτι, φρέσκο γάλα, στα κύλα Κοζάνης, 2, 4, 6, 10, 45, 3, 23. Χριστάρας, έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές. Λευκά είδη Βαλεντίν, Νικολάου. Λευκά είδη Βαλεντίν, Νικολάου Χαλκιά 10, στα παλιά δικαστήρια Κοζάνης, 2, 4, 6, 10, 36, 0, 39. Όποιος την κόρη του πρίκα από τη Βαλεντίνη δεν δίνει, δεν τη δίνει. Απλά. Τον μπέρδεψα πολύ σήμερα. Ευρωπαϊκό καθαριστήριο Τεκεντζίδων 4 στην Κοζάνη, 2, 4, 6, 10, 27, 2, 88. Κυρία Βασιλική, Δευτέρα το πρωί μου χρωστάτε 2 αγκαλιές. Μία η σημερινή που πέρασα, έτσι. Εμείς σου κρύψαμε κάτι με την κυρία Βασιλική. Τι? Άργησα να πάω τραπεζομάντιλα αυτή τη βδομάδα. Με συναντάει μια μέρα κυρία Βασιλική έξω, μου λέει: Ραφαέλα, τραπεζομάντιλα! Λέω: Κυρία Βασιλική, θα τα φέρω αύριο. Αλλά στην πένα και σήμερα. Τι να πω. Συγγνώμη, αυτό. Αλωτινό catering στη Λευκόβρηση Κοζάνης, 2, 4, 6, 10, 38, 6, 20. Να πούμε για 26 το Δεκέμβρη που είναι το εορταστικό μας. Ετοιμάζει ο Μίμης κάτι. Παιδιά, 10 κιλά έχω πάρει από τις δοκιμές. Και δοκίμασε αυτό τέλει. Είναι καλό να το βάλουμε. Ρε τέλει έτσι. Ρε Μίμη, κάνε τι θες τώρα. Θα με κάνεις 200 κιλά. Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Μήλι Παρασκευά, γνήσια βιολογικά άλευρα, ξηρολίμνη Κοζάνης, 2, 4, 6, 10, 91, 2, 13. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην ξηρολίμνη το καλύτερο αλεύρι κάνει καταπληκτικές πίτες. Και όχι μόνο, έτσι. Τις δοκιμάσαμε. Έτσι. Τάφ 26 Coffee Bar, 30-26 στην Κοζάνη, 2, 4, 6, 10, 29, 9, 33. Ο Στράτος εκεί και οι συνεργάτες του καθημερινά σας περιμένουμε σε ένα τρομερό περιβάλλον, τέλειο, πραγματικά. Τέλειο. Τώρα έχουμε και ethnic γεύσεις, food bar με τάπας, με τέτοια. Απίστευτο μαγαζί, απίστευτο. Έτσι. Παραδοσιακό μπακάλικο, το γνήσιον, γάμα μπουσίου 3, 2, 4, 6, 10, 21, 102. Μιλάμε για τα καλύτερα προϊόντα, στις καλύτερες τιμές από παντού. Είναι δηλαδή, μπαίνεις στο γνήσιο και λες, τι γίνεται τώρα, παιδιά. Γνήσια πράγματα. Του κόσμου τα καλά, μόνο στο γνήσιο, παιδιά. Τι
Χιανάκα Κατερίνη, αντιπρόσωπη Δυτικής Μακεδονίας στο καφέ Πορτιόλι, εξοπλισμοί καταστημάτων, Αριστοφάνος και Σοφοκλέος Γωνία, τηλέφωνο 698-66-91-075. Τέτοιον καφέ έπιναν και οι θεοί στον Όλυμπο, γι' αυτό δεν ήθελαν να φύγουν από εκεί πάνω. Κι ας είχε και κρύο. Μιλάμε για θεϊκό καφεδάκι, έτσι. Απίστευτο. Και το πίνουμε ευτυχώς και σήμερα. Πορτιόλι, ναι, ήπιαμε και πριν, το δοκιμάσαμε. Μας έφεραν και μεγάλη συσκευασία. Είμαστε και το εσπρέσο εμείς, τα μοντέρνα παιδιά. Το εσπρεσάκι. Λοιπόν, που είναι ο δάσκαλός μας, Γιάννη μου, έλα και εσύ εδώ στην παρέα. Εδώ στη μέση να τον βάλουμε το Γιάννη μας. Λοιπόν, μπήκαμε δυναμικά με τις κυρίες τώρα στο τρίτο μέρος. Συνεχίζουμε. Χορέψαμε Τσανακαλιώτισσα από Ανατολική Θράκη. Ωραία. Και θα συνεχίσουμε Τέσσερα μάτια, δύο καρδιές, Καρσελαμά σε κύκλο, είναι από Αρτάκη Κιζίκου. Ωραία. Τις συνεντεύξεις, παιδιά, να τις κάνουμε τώρα ή αργότερα. Πάμε να χορέψουμε, τις πειράζω. Πάμε να απολαύσουμε ένα θερμό χειροκρότημα για τις γυναίκες μας. Σε ραμάτια δυο καρδιές
καλά. Οι γυναίκες μας δίνουν ρέστα, φωτεινή μου. Όλα εντάξει. Έχετε χαλαρώσει, πίνουμε το κρασάκι μας. Πάρα πολύ ωραία. Γιάννη μου, γλυκύτατες, ρυθμικές και προσιλωμένους στο χορό, κυρίες μας. Είναι, πράγματι. Θα συνεχίσουμε με δύο καρσιλαμάδες. Θα τους πάμε στο σερί, έτσι. Ναι. Και από λίγο-λίγο και την Γεωργίτσα, τη γνωστή Γεωργίτσα. Θα κλείσουμε με αυτήν το τρίτο μέρος. Όχι, έχουμε και άλλο χώρο. Έχουμε και τους άντρες, θα χορέψουν αργό πολίτικο χασάπι. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να απολαύσουμε σε δύο καρσιλαμάδες τις κυρίες και επανερχόμαστε. Θέλω, εδώ έχω τρεις υπέροχες κυρίες. Αφού χορέψουμε, θέλω λίγο να τα πούμε. Πάμε, πάμε να απολαύσουμε τις γυναίκες μας. Εμένα δε με μελεί, αν αγαπάς αλλού. Φοβούμαι μη σου πάρουν, φοβούμαι μη σου πάρουν. Φοβούμαι μη σου πάρουν τη γνώμη και το νου. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο. Κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Τα μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα, τα μάτια σου τα μαύρα, σα με κοιτάζουνε. Χαμηλώσε τα φως μου, χαμηλώσε τα φως μου, χαμηλώσε τα φως μου, γιατί με σφάζουνε. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο. Κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Εσύ μ' αυτή τη γνώμη, εσύ μ' αυτή τη γνώμη, εσύ μ' αυτή τη γνώμη, κι εγώ μ' αυτό το νου. Να δούμε ποιος θα πέσει, να δούμε ποιος θα πέσει, να δούμε ποιος θα πέσει στα χέρια του αλλούνου. Κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, 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 κι από λίγο, λίγο, κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ. Κι από λίγο, λίγο, λίγο γίνεται πολύ.
Νομίζω ότι μόνο μία λέξη μπορεί να σας χαρακτηρίσει. Είσαστε υπέροχες, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όπως υπέροχες και γλυκύτατες, είναι τρεις κυρίες που έχω εντοπίσει εδώ και θα ξεκινήσω με σειρά όπως κάθεστε. Είσαστε γλυκύτατοι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε εδώ σήμερα. Και τιμάτε και το Σύλλογο και την εκπομπή μας με την παρουσία σας. Εξαιρετικός, έκτακτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε χαίρετε η μανούλα σου. Επειδή ξεκινάμε, μπαίνουμε σε εορταστική περίοδο, θέλετε να στείλετε ευχούλες σε όλο τον κόσμο? Να είναι όλος ο κόσμος καλά, υγεία και όλα καλά. Πάρα πολύ ωραία, να μας πείτε και το όνομά σας. Αρετή. Η κυρία Αρετή, καλώς ήρθατε, σας λατρεύω. Ευχαριστώ. Δίπλα σας έχετε μια πολύ γνώριμη φυσιογνωμία στην πόλη της Κοζάνης. Ευχαριστώ πολύ, αγώνα. Η κυρία Ντράγκοβιτς, η μητέρα του Γιώργου του Ντράγκοβιτς, του βολεϊμπολίστα που τίμησε και τα ελληνικά χρώματα και την πόλη της Κοζάνης παντού. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι μεγάλη χαρά που σας έχουμε. Βέβαια, είχαμε βρεθεί και στην εκδήλωση με τις ντοπιολαγές. Είχατε πει ένα κείμενο στη γλώσσα... Στην Αρμένικη. Στην Αρμένικη. Θέλετε να μας πείτε λοιπόν στα Αρμένικα, αν τα θυμάστε. Καλές γιορτές και χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Ήτανε συγκεκριμένο το κείμενο, την έχετε ξεχάσει. Ωραία, να στείλουμε τις ευχές μας λοιπόν. Καλές γιορτές, χρόνια πολλά, υγεία και ευτυχία και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε λίγο και στην κυρία. Στην κυρία Δασκαλοπούλου, καλώς ήρθατε, κυρία Δασκαλοπούλου. Αργυρό το μικρό σας. Είσαστε και οι τρεις. Από την πρώτη στιγμή ήθελα να έρθω να σας μιλήσω για τις τρεις. Μου δόθηκε η ευκαιρία τώρα. Θέλετε και εσείς να στείλετε τις ευχούλες σας? Ευχές να είναι καλές γιορτές τώρα, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Χαίρομαι πολύ που χαρήκατε και εσείς εδώ μέσα με τα δικά μας τα κόρη. Εμείς χαιρόμαστε. Είναι μεγάλη τιμή και χαρά που τόσοι άνθρωποι πασχίζουν για να βγει ένα τόσο όμορφο αποτέλεσμα. Και το γιο μου το χάρηκα πολύ. Και φυσικά να δώσουμε συγχαρητήρια, γιατί είστε η μητέρα, αν δεν κάνω λάθος, του κυρίου Τάκη του Δασκαλόπουλου. Έτσι, μπράβο. Ένα θερμό χειροκρότημα για το χειοράρχη μας. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Να είστε καιρές και να δώσουμε ραντεβού του χρόνου με το καλό, έτσι, εδώ. Να ανταμώσουμε. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις δυνάμεις αέρος-αέρος. Κυριάκο, ετοιμάσου, έρχονται τα παλικάρια μας, οι άντρες του συλλόγου να μας χορέψουν και να το ευχαριστηθούμε. Θα πάμε λίγο, να πιούμε λίγο τσιπουράκι μετά
Και επανερχόμαστε δρυμύτεροι για το κλείσιμο με το τέταρτο μέρος, όπου θα γίνει ο χαμός. Μην φύγει κανείς. Πάμε να απολαύσουμε τους κυρίους μας. Πάμε, παρακαλώ.